Γεια σας, είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαούλης. Πριν περάσουμε να αναλύσουμε τις τρεις καθιερωμένες μας κατηγορίες, την ενδεκάδα, την στιγμή και τον MVP, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Η 21η αγωνιστική δεν ολοκληρώθηκε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο μάτς Λαμία Λάρισα. Έγιναν 6 μάτς. Εδώ μαζί με τον Παναγιώτη Δαλαταριώφ θα σχολιάσουμε τις τρεις καθιερωμένες μας κατηγορίες. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Αντώνη. Ξεκινάμε λοιπόν με την ενδεκάδα της αγωνιστικής. Κλασικό σύστημα 4-4-2 και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερους από δύο παίκτες της ίδιας ομάδας. Ξεκινάμε, Παναγιώτη, από τον οδοφύλακα. Σωκράτης Διούδης, μπορεί να καταλάβει γιατί τον έβαλα. Φαντάζομαι για την ασίστ στον Εγκαμποτό. Έχει συνεισφορά εκτός από το ότι κρατάει πίσω την ομάδα όσο μπορεί. Συνεισφέρει και στο δημιουργικό κομμάτι, οπότε φαντάζομαι γι' αυτό. Ακριβώς. Είναι η πάσα πριν την ασίστ του Εγκαμποτό στον Σακαρέ και τον γκολ που χάρισε την νίκη στον Παναθηναϊκό. Τετράδα της άμυνας, δεξιά ο Ανδρούτσος του Ολυμπιακού, αριστερά ο Άλβαρες του Αστέρα Τρίπολης και κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Ρόζ του Άρη και ο Κάργας του Πας Γιάννενα. Τα δύο στόπερ σκόραραν, αν δεν κάνω λάθος, και ο Άλβαρες άλλη μία ασίστ του και άλλη μία νίκη για τον Αστέρα. Ένα μπακ το οποίο έχει ήδη 4 ασίστ. Δύο στόπερ που ουσιαστικά χάρισαν και τις νίκες στις ομάδες τους. Ο Ρόζ βέβαια έκανε το 1-0 του Άρη μέσα στην ΑΕΚ και ο Κάργας πέτυχε το νικητήριο γκολ μες στο Αγρίνιο για τον Πας. Στα χάφτορα, δεξιά ο Εγκαμποτό του Παναθηναϊκού. Αριστερά ο Μάρκ Φερνάντεθ του Απόλλωνα και στον άξονα ο Τζένκο του Άρη και ο Άρντα του ΠΑΟΚ. Ο Εγκαμποτό είχε την ασίστ στο Σακαρέ, ντεμπούτο στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον πλέον ιδιαίτερο τρόπο. Και ο Μάρκ Φερνάντεθ σκοράρε σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα κοντά σε έναν αντίπαλο όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι δικαίως είναι στην ενδεκάδα. Το Μάρκ Φερνάντεθ, τον οποίο μπορείτε να το ψηφίσετε και ως Nivea Men Player of the Month στο site Super League. Και καταλήγουμε στους επιθετικούς. Έλα Ραμπί, ακόμα ένα γκολ. Βέβαια θα μπορούσε να μπει και ακόμα ένα, αλλά το ακυρώθηκε για μερικά χιλιοστά από το ΒΑΡ. Και ο Λουίς Φερνάντεθ του Αστέρα Τρίπολης. Λουίς Φερνάντεθ, ο οποίος έδωσε το νικητήριο γκολ στον Αστέρα, έκτισε ειρηνική για τους αρκάδες και ο Λαραμπί, ο οποίος είναι ασταμάτητος. Νομίζω σωστή επιλογή και δεν χωράει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεύτερη κατηγορία, στιγμή της αγωνιστικής. Δείχνω στον Παναγιώτη τρεις φωτογραφίες και αυτός διαλέγει την καλύτερη. Ξεκινάμε το Περιστέρι, ατρόμητος Παναθηναϊκός. Στο 1-2 ο Γιαννιώτης κάνει τραγικό λάθος, ο Καρλίτος εκμεταλλεύεται, σκοράρει σε κενή αιστεία. Ο Διούδης αντί να πανηγυρίσει τον γκολ της ομάδας του, καταλαβαίνει το τραγικό λάθος του συναδέλφου του, του γκολκίπερ του Ατρομήτου Γιαννιώτη, και κάνει την γκριμάτσα ότι έχει κάνει μεγάλη γκέλα ο γκολκίπερ του Ατρομήτου. Κάποια στιγμή θα βρέθηκε στη θέση του Γιαννιώτη ο Διούδης, οπότε καταλαβαίνει σίγουρα το συνάδελφο του. Δεύτερη φωτογραφία από την Τούμπα, πάω Απόλλων Σμύρνης. Είναι εκπληκτικό. Ο Μπαξεβανίδης κάθεται πίσω από το τείχος, είναι στη φάση των 98. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Μπαξεβανίδης ξαπλώνει κάτω από τον τείχος όπως το έχουμε δει πολλές φορές. Του ζητάνε από τον πάγκο να σηκωθεί. Ο Μπαξεβανίδης κάνει με το χέρι του ησυχάστε, ξέρω τι κάνω. Τελικά σηκώνεται, ο Βιρίνια εκτελεί και η μπάλα τελικά περνάει κάτω από τον τείχος. Ευτυχώς για τον Απόλλωνα δεν μπήκε γκολ. Ποιος θα έχουν και τον Μπαξεβανίδη αν τελικά έμπαινε γκολ. Οπότε ήταν καλό για τον Απόλλωνα που τελικά δεν έγινε εκεί γκολ. Και τρίτη φωτογραφία από το Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Όφη. Ο Έλα Ραμπί σκοράρει το 3-0. Ουσιαστικά κλέβει τον γκολ από τον Σεμέδο. Ο Σεμέδο το καταλαβαίνει, σηκώνεται στην φάση, κάνει μια άσεμνη χειρονομία προς τον συμπαίκτη του. Γελάει φυσικά. Μετά πηγαίνει και πανηγυρίζουν μαζί τον γκολ. Αυθόρμητο αγόρι ο Σεμέδο. Εντάξει. Ωραία στιγμή. Το κρατάμε. Και πού καταλήγεις? Στο Διούδη, γιατί είναι αυτό η συναδελφική αλληλεγγύη που λέμε και ότι καταλαβαίνει, αντί να πανηγυρίζει, καταλαβαίνει το λάθος του συναδέλφου του και σαν να δίνει έτσι μια συμπούνια σε αυτό. Η στιγμή της αγωνιστικής λοιπόν, ο Σωκράτης Διούδης που καταλαβαίνει το λάθος του Γιαννιώτη στον γκολ του Καρλίτος. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής, θα πάμε στη νίκη της ημέρας και αυτή δεν είναι άλλη από του Άρη μέσα στο ΆΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ με 2-0. MVP λοιπόν από το συγκεκριμένο μάτς και της αγωνιστικής, ο James Τζένκο. Κατά ποια χιλιόμετρα, 12 σύμφωνα με τη στατιστική, ήταν ο κορυφαίος για τον Άρη στη νίκη της αγωνιστικής όπως είπε ο Αντώνη. Και νομίζω και ο Άρης πρώτη φορά που νίκησε την ΑΕΚ στην Αθήνα, οπότε δικαιωματικά ο Τζένκο είναι ο MVP. Χωρίς αμφιβολία λοιπόν, MVP της αγωνιστικής, ο James Τζένκο. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά, εσείς μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.